τελευταία μου μια. Περίμενε μια στιγμή. Μια και. Όπα. Μια και έχει περισσότερα λεφτά από μένα, όπως είπες χθες στον κόσμο. Το είναι Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΑΕΕ. Ορίστε. Το ΤΕΒΕ. Σκορδά Δημητρίου Σοφία. Το ΤΕΒΕ. Εδώ, ωραία, και εδώ είναι. Τα κοιτάει σαν να κοιτάει. Στην Eurobank, Σκορδά Σοφία Δημήτρου. Σπάρτα, σε καλή μεριά. Πληρώνε τα κιόλα. Έχει και έχει περισσότερα λεφτά και δικό στα μήνα να τα πληρώνει. Δεν τα πληρώνω εγώ. Πάρτα τώρα. Γι' αυτό το είπε η κοπέλα. Συγγνώμη, έφαγε το φαγητό τη στο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή βγήκε ένα-ένα. Από πού θέλετε να ξεκινήσετε? Από αυτό. Έτσι, το έτρωγε, και δεν μου έδινε και εσύ. Βέβαια, αλλά πίσω από το σπίτι. Δεν έχετε ενδιαφέρον. Τι είπα, δεν να μην πάει χαμένο. Ναι, να το φάω. Τι παραγγείλατε. Είναι κακό δηλαδή. Είναι κακό στο πρώτο ραντεβού. Γιατί είναι κακό. Πολύ ωραία. Γιατί πώς θα το κάνεις. Δεν ήταν πρώτο ραντεβού. Άμα έχεις μια άνεση δηλαδή και τα λοιπά στον άνθρωπο, τι κακό δηλαδή. Δεν είχες κομπλάρει εσύ λίγο από την ομορφιά της και ήθελες να φας. Καταρχήν ήμουν αδύνατος. Δεν σου είχε κοπεί η όρεξη λίγο. Μα ήμουν αδύνατος τότε, δεν ήταν μου να παχύς. Καταρχήν τι ήταν. Όταν είσαι ερωτευμένος, εγώ ξέρω ότι χάνεις κιλά, δεν έχεις όρεξη να φας. Στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού. Ήταν το φαγητό. Στο πρώτο ραντεβού. Ιταλικό. Να απαντήσω εγώ. Ρωτάτε εσείς άμα θέλετε να μην απαντήσω. Στο πρώτο ραντεβού καταρχήν δεν είσαι ερωτευμένος. Γοστάρισε έναν άνθρωπο. Γοστάρισε έναν άνθρωπο. Το χτυποκάρδι είναι τρως και τι πάει να πει. Πάρε το χτυποκάρδι. Καλύτερα χτυποκάρδι με γεμάτο στομάχι παρά χτυποκάρδι πάει για στομάχι. Χτυπάει καρδιά καλύτερα με γεμάτο στομάχι. Δεν ήθελε να το παίξει λίγο πιο κυριλέ, ρε παιδί μου, αμέσως να ρουμίξει το πιατέλι. Αυτό του ρε παιδί. Γιατί εστιατόριο ήταν, τι φαγητό. Γιατί να πρέπει να το παίξει κάτι. Γιώργο, δεν είμαι εγώ σαν και εσένα που το παίζω κάτι άλλο. Δεν το παίζω κάτι άλλο. Δεν είμαι εγώ σαν και εσένα πολλέ φορέ. Είχαμε πάει σε ένα πολύ καλό, μετά είχαμε πάει σε ένα στην Πλάκα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί φαγητό για κρέας, για σουβλάκι, τι. Τι ήταν, τι σουβλάκι ρε ταλέπορε, όχι την πήγα αυτό, ποια σουβλάκι. Ταβέρνα, ξέρω εγώ στην Πλάκα. Ταμακιόνα. Πατάτες τηγανιτές και αυγά μάτια. Το πρώτο παπαράτσι το είχα βγάλει εγώ όμως, δεν σε ξέρω, δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι. Αλήθεια. Ναι, ήτανε καρμικό. Ήτανε καρμικό. Εν πάση περιπτώσει, για το σεξ που ενδιαφέρεται όλη η Ελλάδα. Εγώ πάντως θέλω να σε υπερασπιστώ για τους 8 μήνες. Γιατί τραγικό σε ριά. Δεν είμαι καταρχήν ο παπά. Καταρχήν έχει γίνει μια παρανόηση από χθες. Όλοι το λένε λάθος γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι συνηθίζουμε να τα λέμε λάθος. Δεν είπε η κοπέλα εδώ δίπλα μου. Αναγία μου! Και θα πληρώσω! Και κοπέλα! Ωραία κοπέλα. Δεν είπε λοιπόν η κοπέλα εδώ ότι 8 μήνες δεν κάναμε σεξ. Είπε ότι 8 μήνες γνωριζόμασταν μέχρι να τα φτιάξει. Είπε 6 μήνες όμως βγαίναμε με κοινές παρέες. Δεν υπήρχε κανένα φλερτ. Στους 2 μήνες από την μέρα που τα φτιάξαμε, άντε να το πούμε έτσι, στους 2 μήνες κάναμε σεξ. 2 μήνες. Αυτό είναι 2 μήνες. Γιατί πολύ είναι 2 μήνες. Άντε. Και αυτό είναι τα χωρίσματα και εγώ. Οπότε δεν μπορούσαμε κατευθείαν να βγούμε και να ξεκινήσει μια σχέση. Άργησε, δηλαδή 6 μήνες. 6 μήνες βγαίναμε σαν να μην παρέσει τα λοιπά. Δεν ήταν έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, στου 2 μήνες σου λέω 2 μήνες από τη μέρα που ήμασταν μαζί. Κάναμε σεξ. Δεν και εμένα μου έκανε εντύπωση. Έλα, να το, άκου τι είπε. 6 μήνες. Ορίστε, τι έκανε τώρα. Αυτοκίνητα. Εντάξει. Αφού το είδαμε σε άλλο σπίτι, πώς. Όχι, δεν πήγε να την πάρει το αυτοκίνητο. Ένα φιλί, καληνύχτα. Είσαι καλή νυχτάκια! Εμένα μου έκανε εντύπωση! Να σου πω κάτι, το στηρίζω πάρα πολύ, γι' αυτό... Άσε μας ρε Μέρη, τι να είσαι δηλαδή, να πας δηλαδή και τι... Εμένα μου έχει συμβεί ακριβώς έτσι τη ζωή μου και τόσο χρονικό. Κάτσε να ακούσουμε. Μια χαρά είναι αυτό το πράγμα. 8 μήνες. Για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη γοητεία στη ζωή, θα σας πω κάτι. Για μένα, που είμαι έτσι, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Έχει πολύ μεγαλύτερη γοητεία στη ζωή το ταξίδι από την κατάκτηση της κορυφής. Δηλαδή, εάν ας πούμε ανέβεις στα Ιμαλάια, τι σου μένει, το ταξίδι αυτά. Η ώρα που βάζεις τη σημαία, μπήκες στη σημαία μέσα, στην τρύπα. Τη βάζεις τη σημαία! Τη βάζεις! Είναι μια στιγμή. Το ταξίδι είναι αυτό που σου μένει. Εμένα σε όλα τα πράγματα δηλαδή. Γνώμη μου, υπάρχουν κάποιοι άντρες οι οποίοι, ρε παιδί μου, προτιμούν να βγουν. Δηλαδή ο Γιώργος θα καθόταν μέσα στο σπίτι, τον έβλεπα, θα ήταν με τους φίλους του έξω, από εδώ, από εκεί. Δεν είχε και τόσο με... Περνούσε μια χαρά, ναι. Δηλαδή, είναι και αυτό, δηλαδή. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα, ναι μεν, αλλά από την άλλη περνούσε καλά, μια χαρά. Μπανάκι, δελτίου ειδήσεων, σωστά. Ήταν και πολύ ευγένης τότε. Δούλευα και εγώ τότε πάρα πολύ. Ρε παιδιά, άμα δεν περάσουν δύο... Ήσασταν και οι δύο σόλο όταν ξεκίνησα να κάνετε παρέα. Σου είπα, είμαστε στα χωρίσματα. Πρέπει να κάνεις σεξ με την πρώτη βραδιά. Όχι βέβαια, δεν είπαμε αυτό. Την πρώτη βραδιά στους 2 μήνες. Αν γινόταν και την πρώτη εβδομάδα, τι διαφορετικό θα γινόταν δηλαδή, ας πούμε. Ή και την πρώτη μέρα. Αφού δεν έγινε. Να κάναμε εκπομπή στο Μέγκα πιο νωρίς.
Εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, και αυτό με το ταμείο. Ότι είναι ξεχωριστό. Αυτό γιατί, εμένα δεν μου κάνει. Δεν είναι το ξεχωριστό ταμείο, είναι ξεχωριστοί λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί. Κοιτάξτε να. Ταμείο δεν είναι, δηλαδή, α πούμε, στα έξοδα τώρα μια και τα λέμε όλα τα πάντα. Στην τράπεζα έχετε κοινό λογαριασμό, ρε παιδί. Έχουμε ξεχωριστού λογαριασμού. Ο Γιώργο δεν έχει κάνει. Καλό Γιώργο, τα έχουμε, τα ξέρουμε, τα περάσαμε όλοι μαζί. Έχουμε... Δεν λες πάλι καλά! Πού έμεινε γεννήτο αυτό. Ρε παιδί μου, ο καθένας έχει ένα μισθό. Εννοείται. Ωραία, αυτό. Και εγώ έχω κι άλλο μισθό από εκεί που δουλεύω. Ή θα κάνει κάποιες αυμίες, παίρνει κάποια λεφτά. Ναι. Αυτά μπαίνουν σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Δεν έχετε ένα κοινό μαζί. Όχι, δεν υπάρχει κοινό λογαριασμό. Όμως από εκεί πέρα τα έξοδα τα πληρώνω μόνο εγώ. Έτσι πρέπει. Από το δικό μου λογαριασμό, τον άδειο. Το μεγαλύτερο μέρος. Ο παπάς μου και η μαμά μου. Εμείς κάνουμε ό,τι κάνει ο παπάς και ο μαμάς φέσκα. Όχι, μεγαλώσει κανείς για το σπίτι. Εμάς είναι κοινό, όλα είναι κοινά. Με ποιον είσαι εσύ. Αλλά περιμένετε να μιλήσω. Όλα είναι κοινά. Αλλά οι λογαριασμοί τους και υποχρεώσεις, γιατί η μαμά μου ασχολείται με τον πόρο, ο παπάς μου είναι γιατρός. Είναι διαφορετικοί, έχουν διαφορετικές δουλειές. Πάντως κανείς σας δεν κατάλαβε τι. Ότι εχθές ο Αρναούτογλου, επί της ουσίας, μίλησε για το σύμφωνο συμβίωσης που έχει κάνει ο ίδιος. Αυτό έλεγα πριν την ώρα που είσαι το βίντεο. Κατάλαβε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Κανείς δεν το κατάλαβε. Γιατί κοιτάτε όλοι τα πόδια σας. Καταρχήν να πω ότι εγώ έμεινα ξύπνιος, εγώ χθες δεν θα έμενα. Έμεινα ξύπνιος γιατί λέω θα φανεί τώρα το βρακάκι, δεν θα φανεί το βρακάκι. Έλα βρε Γιώργο τώρα, σταμάτα. Μία ώρα το άγχος αυτό είχα εγώ πάει. Εγώ δεν το άγχος κινήθηκα τώρα. Έλα τώρα. Δεν ξέρω σορτσάκι από κάτω. Α, πάλι δεν το ξέρω όμως εγώ. Αν μου το έλεγες θα πει να κοιμηθώ μια ώρα νωρίτερα. Έμεινα ξύπνιος. Τον ξενίσθησες τον άνθρωπο. Προδεύτερο, να πω για μια άλλη αλήθεια. Ήταν η πρώτη φορά που ο Γρηγόρης μίλησε λιγότερο από τον καλεσμένο του. Αυτό είναι αλήθεια. Πρώτη φορά και να το κοιτάξει αυτό. Γιατί πήγε αυτό καλά και στα μέρα. Ναι, το καλεσμένο μιλούσε όμως. Όχι, παιδιά, είναι πρώτη φορά. Μιλούσε και ο καλεσμένος όμως. Έχει σημασία. Ναι, γιατί όταν παιδιά, πάει κάποιος και του λέει ναι, ναι, όχι, ναι, όχι. Θες μίλησε με 100. Δεν φταίει ο Γρηγόρης γι' αυτό, με συγχωρείτε. Τρίτον, τι πήγα να πω τώρα. Για το σύμφωνο συμβίωσης πήγε να πεις κάτι. Λέει ο Γρηγόρης. Γιατί λέει ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα. Γιατί δεν έχετε σύμφωνο συμβίωσης σου λέει. Πάει δια δύο. Εσύ δεν το άκουσα αυτό που σου είπε. Δεν το άκουσα. Βεβαίως, γιατί μετά τον γάμο, ό,τι και να. Δηλαδή και χωριστά ταμεία να έχει, αυτό που λέει έχει δίκιο. Τι. Αν ρε παιδί μου χωρίσουν εμεί, και πάω ξύλο. Ή το εύχομαι, τι να σου πω, τι θε. Ρε Γιώργο! Λοιπόν, κάτσε να πω. Εάν χωρίσουμε, αν δεν είμαστε παντρεμένοι, αν δεν χωρίσουμε πολιτισμένα και τσακωθούμε, έχει δικαίωμα ο ένα, άσχετα αν παίρνει στο δικό μου λογαριασμό, να πω αυτά τα λεφτά που φτιάξαμε μετά τη μέρα που παντρευτήκαμε. Είτε μπαίνουν στον ένα λογαριασμό είτε στον άλλο, τα φτιάξαμε με κοινή εργασία. Oh. Όχι επειδή δουλεύουμε μαζί, με κοινή εργασία. Άρα είναι στα δύο. Άρα δεν χωρίζεται. Άρα αυτό είπε για το σύμφωνο συμβίωσης. Δεν... Αυτό είπε δηλαδή ότι το σύμφωνο. Δηλαδή δεν έχετε, α πούμε, ότι και χωριστά που έχετε. Μα εμείς δεν το κάνουμε για να προφυλάξουμε. Το κάνουμε γιατί έτσι έτυχε. Δεν είναι για να προφυλάξουμε από κάτι άμα χωρίσουμε. Το σύμφωνο συμβίωσης το κάνει. Πού το κατάλαβε το υπονοούμενο τώρα εσύ από αυτό. Γιατί πια τα φτιάχνει. Ρωτούσε για τα λεφτά. Όταν ρωτάει για τα λεφτά, Αρναούτογλου γιατί ρωτάει. Προφανώς δεν έχει κάνει το σύμφωνο. Εγώ θέλω να πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία. Φάνηκε αυτό ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία. Και η εκπομπή πήγε πολύ καλά. Έχει τα νούμερα. Είναι, ξέρει, είναι πολύ μάγκα. Αυτά εδώ προ τα δόντα μα όμω. Αυτά εδώ πέρασε πολύ ωραία. Στου λογαριασμού πάλι εδώ τι φέρνει. Ο Γιώργο. Αφού είπε, ναι, το είπε. Έχουμε πάμε να δούμε στον Γρηγόρη. Μίλησε στην Ευθυμία Δήμου. Δεν μίλησε, παιδιά. Έχει δώσει πολλές ειδήσεις ο Αρναούτογλου. Δεν μίλησε γενικά. Πάρα πολλές ειδήσεις. Γκρέγκορη. Χαμός έχει γίνει. Πόλεμος, παιδιά, πόλεμος.